Γεια σας. Θα μιλήσουμε σήμερα για την εμπιστοσύνη στα παιδιά. Την πρόκληση της εμπιστοσύνης στα παιδιά. Ένα θέμα δύσκολο και στις μέρες μας ε, που γεννά πάρα πολλά ερωτήματα στους γονείς, στους εκπαιδευτικούς για το πόσο μπορούμε ένα παιδί μικρότερο ή μεγαλύτερο να το εμπιστευτούμε στην καθημερινότητα της ζωής του. Εμπιστεύομαι σημαίνει καταρχάς ακούω, σημαίνει ενθαρρύνω, υποστηρίζω, καταλαβαίνω σημαίνει γενικότερα δέχομαι την πραγματικότητα και την ελευθερία ενός παιδιού να βρει τον εαυτό του και τις αποφάσεις της ζωής του. Μια δύσκολη, πολύ δύσκολη υπόθεση. Σας μιλώ με τρεις ιδιότητες σήμερα. Την ιδιότητα του νομικού. Έχω εξειδικευθεί στα δικαιώματα του παιδιού και έχω υπηρετήσει σχεδόν 15 χρόνια σαν συνήγορος του παιδιού. Ε, σας μιλώ με την ιδιότητα του εμψυχωτή και εκπαιδευτή νέων, που λέγοντα όλη μου τη ζωή με τα παιδιά και του εφήβου και με την ιδιότητα βέβαια του πατέρα, που πλέον έχω δύο ενήλικα παιδιά, έχουν μεγαλώσει, αλλά έχω αρκετέ μνήμε από αυτόν τον ρόλο. Και σήμερα θέλω να δώσουμε μαζί την έμφαση στο και με παραδείγματα στο τι σημαίνει και πώς παίρνουν οι αποφάσει των ενηλίκων σε σχέση με όλα τα θέματα που έχουν να κάνουν αν μπορούμε να εμπιστευτούμε τα παιδιά ή όχι. Ένα ερώτημα καταρχά είναι: Είναι δικαίωμα η οχι ενα ερωτημα καταρχας ειναι ειναι δικαιωμα η εμπιστοσυνη έχουν δικαίωμα τα παιδιά να τα εμπιστευόμαστε. Αν το πάρουμε έτσι όπω ακούγεται, δεν υπάρχει πουθενά σε κανένα νόμο ότι τα παιδιά έχουν δικαίωμα στην εμπιστοσύνη. Όμω στην πραγματικότητα, πάρα πολλά από τα δικαιώματα των παιδιών και το δικαίωμα των παιδιών, των το, ίδιων παιδιών στην ανάπτυξη, σχετίζεται και με το πώ θα τα εμπιστευτούμε εμεί οι μεγάλοι. Και βεβαίω, αν πάρουμε τη Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού, τον Παγκόσμιο Νόμο που ισχύει από το 1989 και είναι νόμο στη χώρα μας από το 1992, θα δούμε ότι περιλαμβάνει μέσα πολλά δικαιώματα που σχετίζονται με την εμπιστοσύνη. Το δικαίωμα του παιδιού να αναπτύξει την ελεύθερη την προσωπικότητά του. Να έχει γνώμη και να μπορεί να εκφράζει ελεύθερα τη γνώμη του. Το δικαίωμα του παιδιού να μπορεί να εκφράζει την προσωπικότητά του. Να έχει ιδιωτική ζωή και ιδιωτικό χώρο. Το δικαίωμα του να, έχει, να συμμετέχει στην πολιτιστική ζωή, στην κοινωνική ζωή. Το δικαίωμα γενικότερα του παιδιού να να, να έχει αξιοπρέπεια και να, ε, και να είναι αντικείμενο σεβασμού. Όλα αυτά βεβαίω θα πρέπει να τα δούμε από πλευρά δικαιωμάτων, σε συνδυασμό με το δικαίωμα προστασία από κινδύνου, από άσκηση βία, από όλους τους κινδύν, όλα αυτά που μπορεί να συμβούν στη ζωή ενό παιδιού. Και οι μεγάλοι, γονεί πριν από όλα και εκπαιδευτικοί, έχουμε και έχουν ευθύνη στο πώ θα, θα, θα προστατεύσουν το παιδί και παράλληλα θα του δώσουν αυτό το δρόμο προ τη δική του ετοιμασία για την αυτονομία. Πεύγοντας από το ε, γενικότερο ε, πλάνο, με το του τι νομικά σημαίνει ε, 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 εμπιστοσύνη και που βεβαίως πάρα πολλοί γονεί ξέρουν ότι ο νόμος προβλέπει και συνέπειες σε ένα γονέα ή σε έναν εκπαιδευτικό που δεν φροντίζει, δεν μεριμνά για την προστασία του παιδιού, πρέπει να δούμε μικρά πράγματα, παραδείγματα, στα οποία ε, ένα παιδί μαθαίνει να ορίζει και να παίρνει αποφάσεις με έναν τέτοιο τρόπο, ώστε και να γνωρίζει και να σέβεται τους κανόνες που υπάρχουν και να αυτοπροστατεύεται. Τεράστιο ζήτημα. Ε, αν πάμε στους γονείς και αν πάμε στο ρόλο των γονέων, θα δούμε ότι υπάρχουν από την πολύ μικρή ηλικία απλά θεματάκια. Και εδώ πρέπει να δούμε πώς τα παιδιά μαθαίνουν και από τα λάθη, και βεβαίω τα λάθη χρειάζονται στη ζωή μας, αλλά δεν μπορούν να τα αφήσουμε σε ένα τέτοιο βαθμό που να έχει ανεπίστεπτες, ανεπίστεπτες συνέπειες. Ένα παιδί λοιπόν πρέπει ο να του δώσει την ευκαιρία εξηγώντα, επικοινωνώντα, αλλά από μικρή ηλικία να δοκιμάσει, να ορίσει το χώρο του, να μάθει πράγματα που στη ζωή σιγά σιγά θα, θα αναπτύξει τις δεξιότητες και τις ικανότητες του. Πρέπει να μάθει το δικό του χώρο να τον ορίζει, να καταλάβει τι σημαίνει ιδιωτικό χώρος και βεβαίως να μάθει και να, να εκπαιδεύεται στην εξάσκηση των δεξιοτήτων του. Πράγματα που στο σπίτι βλέπει, υπάρχουν γονεί που δεν επιτρέπουν το παιδί να μπει στην κουζίνα. Μην κοπεί, μην πάθει κάτι. Υπάρχουν γονεί που ε, δεν επιτρέπουν στο παιδί να οργανώσει το δικό του χώρο. Είναι συνέχεια από πάνω. Ε, μην πειράξει εδώ, καθάρισε εδώ, φτιάξε εκεί. Χρειάζεται να μάθουμε στο παιδί μέσα από την εμπιστοσύνη να ορίζει και να μαθαίνει τι είναι αυτό που προστατεύεται. Μικρά καθημερινά πράγματα στα οποία οι γονεί ρωτάνε και ρωτάμε είναι αυτά που έχουν να κάνουν με την ευχαρίστηση του παιδιού αλλά και την παγίδευσή του. Παιχνίδια και ιδίω ηλεκτρονικά στι μέρε μα. Διαδίκτυο και κινητά. Είμαι υπέρ του να μην έχει ένα παιδί δημοτικού κινητό με διαδίκτυο. Να σα το πω. Μιλώ από τη μια για την εμπιστοσύνη, αλλά μιλάω μιλώ και από την άλλη και για τα όρια. Ένα γονιό πρέπει να μάθει να θέτει όρια νωρί και να εκπαιδεύει το παιδί σιγά σιγά στην άσκηση και στην ε, αυτοπροστασία του. Είμαι εναντίον του μυστικού τρόπου παρακολούθηση των παιδιών από του γονεί. Και δυστυχώ πολλέ φορέ ακού γονεί οι οποίοι σου λένε: Μα τι θα γίνει, θα πρέπει να ψάξει τα πράγματά του. Καλύτερα είναι, εκτό αν δεν υπάρχει κάποιο πολύ σοβαρό πράγμα, να έχουμε συμφωνήσει πότε ακουμπάμε τα πράγματά του, πότε παρεμβαίνουμε στον ιδιωτικό του χώρο και να εξηγούμε σε ένα παιδί ότι το σεβόμαστε. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, το να μάθει ένα παιδί από μόνο του και να θέτει όρια και να ε, αυτό Ένα μεγάλο ε, ποσοστό εκπαίδευση πάνω, πάνω, στην εμπιστοσύνη γίνεται στον χώρο του σχολείου από τις πολύ μικρές ηλικίες, από τον υπηαγωγείο, μέχρι βεβαίως να αποφυτίσουν, τα, τα παιδιά. Και εδώ πρέπει να σας πω, θέλω να σας πω ότι έχω μοιραστεί πάρα πολλέ εξαιρετικέ εμπειρίες. Ε, από τη μία παιδιά, με παιδιά που παραπονιόνται. Και λένε, δεν μα εμπιστεύονται οι, γονείς, οι εκπαιδευτικοί. Δεν μα δίνουν χώρο. Δεν μα ακούν. Δεν μα επιτρέπουν να είμαστε ο εαυτό μα. Δεν μα ενθαρρύνουν στο να μπορούμε να, ε, να διερευνήσουμε τρόπου με του οποίου θα περάσουμε καλά, μαθαίνοντα αλλά και, και έχοντα ευχαρίστηση για την καθημερινή μα εμπειρία στο σχολείο. Έτσι, πολλά παιδιά. Ε, έχουν ένα ένα παράπονο και ένα ερώτημα σε σχέση με με, με το αν τους εμπιστευόμαστε αν τα εμπιστευόμαστε. Όμως έχω και παραδείγματα που πραγματικά εγώ θέλω να σας αναφέρω ορισμένα σήμερα δείχνουν ότι η εμπιστοσύνη στα παιδιά μπορεί να δώσει καταπληκτικά αποτελέσματα. Θυμάμαι ένα σχολείο στην Κρήτη, ένα μικρό επαρχιακό σχολείο, όπου πήγα μια Παρασκευή και βρήκα τα παιδιά τη πρώτη και τη δευτέρα δημοτικού σε μια κουζίνα που είχαν φτιάξει εκεί του σχολείου να ετοιμάζουν πρωινό για όλα τα παιδιά του σχολείου. Έκοβαν με μαχαιράκια τα φρούτα, τηγάνιζαν ο μελέτε. Ναι, κάτι που θα έλεγε κανένα, Χοχ, μπορούμε να εμπιστευτούμε τα παιδιά. Ναι, το κάνανε γιατί είχαν μάθει βήμα-βήμα το κάνουν. Για να απολαύσουν στο διάλειμμα του μετά το πρωινό μαζί με, με του μαθητέ του. Θυμάμαι ε, σκηνές άλλες έτσι από σχολεία, ε, θυμάμαι ένα, ένα, ένα δημοτικό σχολείο στη Θεσσαλονίκη στο οποίο όταν μπήκα μέσα στην τάξη καθίσαμε με τα παιδιά κύκλο και αρχίσαν τα παιδιά να λένε πόσο μεγάλη αξία έχει αυτός ο κύκλος στην, στην σχολική ζωή. Και θυμάμαι να λένε τα παιδιά ότι εδώ όταν βρισκόμαστε σε ένα κύκλο και έχουμε μία... Ε, ε, αίσθηση, νιώθουμε ότι μπορεί να εμπιστευόμαστε τους άλλους, μπορεί να μιλήσουμε και για τα δύσκολα πράγματα που περνάμε σπίτι μας. Μπορεί να, να μιλήσουμε για ε, ώρες και, 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 και δυσκολίες ή για όνειρα που κάνουμε και δυσκολευόμαστε να τα φέρουμε πέρα, επειδή ακριβώς νιώθουμε ότι η τάξη μας είναι ένας χώρος εμπιστοσύνη. Πάρα πολύ σημαντικό λοιπόν να μπορέσουν τα παιδιά να νιώσουν ότι υπάρχει εμπιστοσύνη μες στην τάξη. Θυμάμαι κάτι άλλο επίση από, από τα Λεχενά. Δεν ξέρω αν έχετε ακούσει την ιστορία. Σε ένα ίδρυμα στα Λεχενά που είχαν τα παιδιά κλειδωμένα σε κρεβάτια, ε, τα παιδιά με, με σοβαρέ αναπηρίε, καυτισμό κλπ. σε ξύλινα κρεβάτια να μην μπορούν να βγουν έξω. Δύο κοριτσάκια που τα είχα βρει σε αυτό το ίδρυμα, μετά από πολλέ πιέσει και πολλέ προσπάθειε, τα είδα στο σχολείο τη περιοχή να παίζουν παζλ και να είναι μαζί τα άλλα τα παιδιά σε μια άλλη είδου σχέση εμπιστοσύνη επειδή κάναμε το βήμα. Και δοκιμάσαμε να τα ε, βάλουμε σε ένα προστατευμένο μεν, αλλά πιο ελεύθερο περιβάλλον. Θυμάμαι ε, στην Αχαΐα, σε ένα σχολείο, ε, με, ε, σε μια ε, κοινότητα πάντων, που είχε, υπήρχαν πάρα πολλοί Ρωμά και μάλιστα με ένα στιγματισμό στην τοπική κοινότητα, ότι αυτοί οι Ρωμά έχουν ναρκωτικά, έχουν ε, πράξεις βίας κλπ. Και, και είχαν μια... Άρνηση γενικότερα στο να δεχτούν τα παιδιά στο σχολείο. Όμω έγινε μια πολύ μεγάλη προσπάθεια, οι εκπαιδευτικοί βοήθησαν και τα παιδιά ήταν μαζί με τα παιδιά, με, με τα υπόλοιπα παιδιά της, του μικρού χωριού με στην τάξη και συζητούσαν τον τρόπο που συνεπάρχουν και ξεπερνάνε προκαταλήψει, ε, ε, πράγματα που είχαν στο μυαλό του όλοι και κτίζουν μια σχέση εμπιστοσύνη που είναι πολύ ωφέλιμη για να αναπτυχθεί και όταν θα, θα γίνουν τα παιδιά ενήλικα ε, μεγαλώνοντας. Πήγαμε ένα σχολείο ε, στην ε, Δάφνη, εδώ στην Αττική, που συζητήσαμε με τα παιδιά. Λύκειο ήταν αυτό. Συζητήσαμε για το τι κάνουμε με τα δύσκολα θέματα ε, που αντιμετωπίζουμε στην οικογένειά μας. Βία, παραμέληση, κακές σχέσεις, χωρισμούς Και κάναμε μια μεγάλη κουβέντα στο αμφιθέατρο. Πριν γίνει αυτή η κουβέντα, έλεγα: Είναι δυνατόν να κάνουμε τέτοιου είδου συζητήσει. Κι όμω έγινε αυτή η μεγάλη συζήτηση στο αμφιθέατρο και ακολούθησαν ατομικέ παιδιά που θέλαν να μιλήσουν. Χρειάζεται να εμπιστευτούμε τα παιδιά ότι μπορούν να κάνουν τέτοιου είδου ενέργειε, τέτοιου είδου επικοινωνίε. Απλώ να ανοίξουμε, να τολμήσουμε, να τολμήσουμε να του απευθυνθούμε. Θυμάμαι στον Ασπρόπυργο Δάτικη, σε ένα σχολείο που δοκίμασε να κάνει τη διαμεσολάβηση. Δεν ξέρω αν γνωρίζετε τι είναι η διαμεσολάβηση συνομιλίκων. Είναι μια πρακτική όπου τα παιδιά τα ίδια βοηθούν του στο να λύσουν διαφορέ. Και είναι κάτι που δεν υπήρχε πολλά χρόνια στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, αλλά δοκιμάστηκε τα τελευταία χρόνια με παραδείγματα ξένων χωρών από την Ευρώπη. Και πραγματικά, σε μια περιοχή που είχε πολύ έντονη βία, εντάσει ε, στον Ασπρόπλογο, θα ξέρετε κάποια από εσά, ένα σχολείο δοκίμασε να βάλει τα παιδιά τα ίδια να λύνουν τι διαφορέ ε, των συνομιλίκων του. Σε σχέση με τι συνελεύσει, θυμάμαι. Κάποιε καταπληκτικέ συνελεύσει που έχω δει σε σχολεία. Θυμάμαι ένα σχολείο στην Κυβυσιά, εδώ, δημόσιο σχολείο, όπου τα παιδιά μια τάξη καθίσαν γύρω-γύρω, είχαν του υπευθύνου του να έχουν μοιραστεί τι υπευθυνότητε, να γράφουν στον πίνακα τι θα συζητήσουμε σήμερα, τι θέλουμε να αλλάξουμε, τι θέλουμε να προτείνουμε, τι μα απασχολεί για τι διαφορέ μα, για τι δυσκολίε μα. Ε, θυμάμαι ένα σχολείο στου Τοξότε Ξάνθη μία εμπειρία κοντά στον Νέστο εκεί πέρα, όπου συνάντηση παιδιών μειονότητας και πλειονότητας, μουσουλμάν και χριστιανοί, μέσα από παιχνίδι αλλά και μέσα από ανταλλαγή, βρεθήκαμε στο να δοκιμάζουμε πώς μπορούμε να ξεπεράσουμε την έλλειψη εμπιστοσύνη που υπάρχει ανάμεσα στις κοινότητε και βιωματικά να νιώσουν τα παιδιά καλύτερα μεταξύ τους. Θυμάμαι, ε, τα έχω σημειώσει γιατί είναι τόσα πολλά και θέλω να προλάβω στο χρόνο μου. Ε, θυμάμαι στην, ε, στα Γιανιτσά, σε ένα σχολείο λύκειο που ε, ε, συναντιέμαι με τους προέδρους των, ε, των συμβουλίων τάξης και των 15 μελές ε, να συζητήσουμε σχετικά με τον σχολικό κανονισμό, τον εσωτερικό κανονισμό του σχολείου που ετοιμάζουν μαζί με τον διευθυντή τους. Και τα παιδιά μας λέ, μου λένε... Πόσο χαρούμενα είμαστε που μας εμπιστεύτηκε ο, ο καθηγητής μας, ο διευθυντής μας, ε, την δυνατότητα να, να προτείνουμε, να συμφωνήσουμε, να περάσουμε σε μια διαδικασία που συμμετέχουμε στις συμφωνίες. Και αυτό έδωσε και χαρά, αλλά και μετά, επόμενη στιγμή, υπευθυνότητα. Θυμάμαι τέλος ένα σχολείο ε, στην Κατερίνη, ένα μουσικό γυμνάσιο Λύκειο Κατερίνης με το οποίο είχαμε μια συνεργασία πολλών χρόνων και που κάποια στιγμή ο διευθυντή, ο Δημήτρης Κυριακού, έχει φύγει από τη ζωή, ένας καταπληκτικός άνθρωπος, ε, μας ζήτησε στο Συνήγορο να κάνουμε μια διαδικτυακή συζήτηση με τα παιδιά σε σχέση με το ζήτημα της χρήση κινητών. Δύσκολο, καυτό θέμα, το οποίο όμως το κουβεντιάσαμε μαζί, μπήκαμε σε βάθος και, και, και εμπιστευόμενοι αυτή του είδους την επικοινωνία, τη σχέση, καταλήξαμε σε πολύ ωραίες κοινέ συμφωνίες και αποφάσεις. Ε, υπάρχουν πάρα πολλά παραδείγματα. Παραδείγματα από ε, σχολεία. Αλλά υπάρχει και ένας άλλος χώρος, να φύγω από τα σχολεία, που είναι κρίσιμος και θέλω οπωσδήποτε να προλάβουμε να το μπούμε σήμερα. Ο χώρος της πρόνοιας και της δικαιοσύνης. Τι γίνεται με τα παιδιά που έχουν γίνει θύματα, τα παιδιά που έχουν παραμεληθεί, τα παιδιά που έχουν φύγει από την οικογένεια, τα παιδιά που είναι θύτε. Γιατί είναι θύτε, γιατί έχουν παραβιάσει τον νόμο, γιατί προηγουμένω υπήρξαν και τα ίδια θύματα. Τα παιδιά αυτά λοιπόν πολλέ φορέ αντιμετωπίζουμε με ένα, μια επιφύλαξη, ένα στιγματισμό. Τα τελευταία χρόνια έχει γίνει μια μεγάλη συζήτηση στην Ευρώπη για το πώ θα εμπιστευτούμε περισσότερο και θα δημιουργήσουμε του όρου τη φιλική δικαιοσύνη στα παιδιά και τη φιλική πρόνοια για τα παιδιά. Που είναι όροι κοντά στι ανάγκε του, που τα παιδιά θα νιώσουν καλύτερα, θα μπορέσουν να επικοινωνήσουν, θα μπορέσουν να εμπιστευτούν και βεβαίω να μιλήσουν για τα τραύματά του, τι ανησυχίε του ή αυτά που του οδήγησαν εκεί που του οδήγησαν. Είναι τεράστιο θέμα, δεν προλαβαίνουμε να πούμε πολλά σήμερα. Αλλά με αφορμή το θέμα τη φιλική δικαιοσύνη, θα σα πω ένα παράδειγμα με το οποίο θα κλείσω την σημερινή μα συζήτηση, που αφορά έναν θεμελιωτή των δικαιωμάτων του παιδιού, έναν αιώνα πριν. Κάποιοι από εσά δεν θα τον έχετε ακούσει ποτέ. Λέγεται Γιάννου Κόρτσακ. Ήταν ένα Πολωνοεβραίο ε, ε και γιατρό, ο οποίο είχε πρωτομιλήσει για το δικαίωμα του παιδιού στο σεβασμό. Για το δικαίωμα του παιδιού να μην το υποτιμάμε. Αρχέ του 20ου αιώνα. Και ο άνθρωπο αυτό, μεταξύ άλλων, είχε την ευθύνη του, στην ευθύνη του δύο ιδρύματα με παιδιά του δρόμου, παραμελημένα, ε, που είχαν είτε παραβατική συμπεριφορά είτε δεν είχαν καθόλου γονεί, και φιλοξενούνταν στα ιδρύματα αυτά και δοκίμασε για πρώτη φορά τότε τις πρακτικές της συνέλευσης, της συναπόφασης που τα παιδιά κουβεντιάζαν τους όρους της συνύπαρξής τους και, και περνάγαν, είχαν συμβούλιο που ε, μέχρι και που έρνουν αποφάσεις για το πώς θα τηρού, ποιοι είναι οι κανόνες και πώς θα τηρούνται οι κανόνες μέσα από το πλαίσιο. Και ο, Κόρτσα, ο Κόρτσακ, έλεγε ότι όταν εμπιστευτεί το παιδί, όταν μπορέσει να δώσει δυνατότητα να κάνει λάθη αλλά και να παίρνει αποφάσεις μέσα από διαδικασίες, Καταλήγει ένα παιδί περισσότερο υπεύθυνο. Και αυτό είναι που θέλουμε να πετύχουμε. Θέλουμε να πετύχουμε ε, τα παιδιά μα μέσα από την σχέση εμπιστοσύνη που χρειάζεται να κτίζεται με προσοχή και σιγά σιγά μέσα από, τα, μέσα από τη σχέση εμπιστοσύνη να ε, ε, εμπιστευτούν και αυτά τον εαυτό τους να γίνουν πολίτε μια υπεύθυνη στάση στην κοινωνία και βεβαίω μεγαλώνοντα ε, να ξέρουν τα όρια που δεν θα βλάψουν τους άλλους, αλλά θα απολαμβάνουν την ελευθερία και την αυτονομία τους.